Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. 425 πρόσφυγες αναμένεται να εγκατασταθούν τις επόμενες ώρες στο Κέγε Σερών που βρίσκεται στον δρόμο προς Σκούταρη. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υπέγραψε το σχετικό νόμο να δοθεί το κτίριο για τη φιλοξενία των προσφύγων. Οι 425 πρόσφυγες είναι Σύριοι, κυρίως νέοι και γυναικόπαιδα. Το κτίριο που τους φιλοξενεί είναι σχεδόν έτοιμο και μένουν λίγες μόνο λεπτομέρειες έως και αυτή την ώρα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις. Οι παραπάνω πρόσφυγες έρχονται από την Νέα Καβάλα του Κιλκής. 425 περίπου πρόσφυγες εγκαθίσταται στο Κέγε Σερών που βρίσκεται στο δρόμο προς Σκούταρη. Χθες μόλις ο Υπουργός υπέγραψε το σχετικό νόμο για να δοθεί το κτίριο για τη φιλοξενία των προσφύγων. Οι 425 πρόσφυγες θα είναι Σύριοι, κυρίως νέοι και γυναικόπαιδα. Το κτίριο που τους φιλοξενεί είναι σχεδόν έτοιμο, ενώ σήμερα τακτοποιήθηκαν και οι τελευταίες λίγες λεπτομέρειες για να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις. Ναι, κοιτάξτε, είναι πράγματι μια έκτακτη περίπτωση. Και εμείς μέχρι χθες δεν ξέραμε τίποτα τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι κάποιοι πρόσφυγες οι οποίοι ήταν στη Νέα Καβάλα του Κιλκής. Είναι οι πρόσφυγες που θα έρθουν εδώ, είναι μιας θρησκείας, τη λεγόμενη Γιαζίντη. Είναι μια μεικτή θρησκεία, χριστιανή κυρίως, με στοιχεία χριστιανικά, που τους απειλούν οι μουσουλμάνοι και μάλιστα οι άνθρωποι από χθες είναι έξω στον δρόμο. Τους προστατεύουν τα ΜΑΤ, γι' αυτό και προέκυψε κατεπήγως αυτή η ανάγκη να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος εδώ και να έρθουν εδώ. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη περίπτωση. Όλη η Ελλάδα έχει πρόσφυγες. Εμείς θα έχουμε ένα πληθυσμό γύρω στα 425 άτομα ομοιογενή με αυτή την θρησκευτική τέτοια που σας είπα. Θα είναι κυρίως, από ό,τι μας είπαν, γυναίκες και παιδιά. Θα είναι εδώ μόλις τελειώσουν οι εργασίες εδώ του χώρου που πιστεύουμε μετά από πολλές προσπάθειες και από ό,τι μας είπαν οι υπεύθυνοι, γιατί και εγώ δεν είμαι υπεύθυνος και εγώ την πληροφόρηση την πήρα από τους υπεύθυνους εδώ οι οποίοι είχαν αναλάβει. Είναι το Κέντρο Γεωργικής Εκπαίδευσης Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο έχει παραχωρηθεί για αυτό το σκοπό στους υπεύθυνους εδώ του χώρου. Και από ό,τι υπολογίζουν, δεν μπορώ να πω κι εγώ με ακρίβεια, μου είπαν ότι όταν τελειώσουν οι εργασίες που υπολογίζουν ότι θα τελειώσουν, γιατί ο χώρος είναι σχεδόν έτοιμος, είναι από τους καλύτερους χώρους, μέσα έχει ρεύμα, νερό, μέχρι και κλιματισμό, 5, 6 με 7 η ώρα υπολογίζουμε ότι θα είναι εδώ. Όχι οι πρώτοι, οι 400 που είναι να εγκατασταθούν. Αυτοί είναι να εγκατασταθούν. Δεν χωράνε άλλοι. Πρέπει να τα δούμε πρακτικά. Τι γνωρίζετε, ποια είναι η συνδρομή σας εδώ σήμερα? Σήμερα ήρθα για να δω τι γίνεται, δεν είναι θέμα συνδρομής. Το μόνο που κάνουμε εμείς είναι να έχουμε στείλει συνεργείο για καταπολέμηση των κουνουπιών και γενικά των οποιονδήποτε εντόμων, για να είναι από τη μια μεριά η κατάσταση καλή εδώ, αλλά και από την άλλη μεριά να μην υπάρχει θέμα, αν τυχόν υπάρχουν κάποιες ασθένειες, να υπάρχει κίνδυνος να μεταδοθούν, να μην υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Να σημειωθεί πως οι πρόσφυγες ήρθαν από τη Νέα Καβάλα του Κιλκής. Υπενθυμίζεται ότι στο κέντρο της Νέας Καβάλας φιλοξενούνται μαζί με τους Γεζιντή περί τους 4.100 πρόσφυγες και μετανάστες, στην πλειονότητά τους από Ιράκ και Συρία. Ωστόσο, η έλευση των προσφύγων στις Σέρες δεν είχε γίνει γνωστή στους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι βρέθηκαν προεκπλήξεως, όπως τονίζει μεταξύ άλλων και ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Γιάννης Μωυσιάδης. Δηλαδή, έχω ζητήσει από το πρωί να μιλήσω. Ο κύριος Τόσκας μου είπε ότι το γραφείο του είπε ότι μόνο ο κύριος Μουζάλας είναι αρμόδιος και μόνο με εκείνον πρέπει να επικοινωνήσουμε. Με τον κύριο Μουζάλα στο γραφείο του λένε ότι μόλις τελειώσει οι αποσκέψεις που έχει θα μας πάρει τηλέφωνο. Εγώ θεώρησα ανάγκη να έρθω οπωσδήποτε, να εποπτεύσω εδώ, να δω και ποιος είναι ο χώρος συγκεκριμένα και τι θα γίνει και πώς θα γίνει και πότε θα γίνει και για πόσο καιρό θα γίνει. Είναι τόσο ρευστή η κατάσταση που δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Δεν ξέρουμε τι θα προκύψει με τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Σαν επακόλουθο αυτών των σχέσεων και της ενδεχόμενης εμπλοκής ομιγέννητο, θα υπάρχει αύξηση των μεταναστών που θα έρθουν προς εμάς. Αν αυξηθούν αυτοί, θα πρέπει να μοιραστούν. Εδώ ο προγραμματισμός ήταν να αποσυμφορηθεί η Κεντρική Μακεδονία, που είχε πάνω από το 50% των μεταναστών. Και είχε προγραμματιστεί το 50% αυτού του 50% να φύγει για να πάει σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.
Ενώ ετοιμαζόντουσαν κάποιοι χώροι, αυτή τη στιγμή αυτοί οι χώροι θα χρησιμοποιηθούν για να απορροφήσουν τους ενδεχόμενα καινούριους. Έρθει κάποιος εκπρόσωπος που κατά κάποιο τρόπο έχει την ευθύνη της όλης προετοιμασίας και υπάρχει συνεργείο το οποίο προετοιμάζει. Θα έρθει και ο στρατός σε λίγο για να στήσει σκηνές και θα έρθουν να εγκατασταθούν στις σκηνές. Οι σκηνές θα είναι προς το παρόν μέχρι για 1-1,5 μήνα από ό,τι λέγεται, τουλάχιστον έτσι προγραμματίζεται, άλλο τι προγραμματίζουν και άλλο τι γίνεται τελικά, μέχρι να τοποθετηθούν κάποια λιώμενα στον γειτονικό χώρο, στον διπλανό χώρο. Διάφορα συνεργεία, την ευθύνη την έχουν κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, όλη η χρηματοδότηση πηγαίνει απευθείας στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεν υπάρχει, ούτε ευρώ δεν έρχεται στην κυβέρνηση, το διαχειρίζονται οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν την εμπειρία ανά την Ελλάδα. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια εύκολη περίπτωση, γιατί σας λέω ότι υπάρχουν όλες οι υποδομές, ο εξοπλισμός. Και σκεφτείτε ότι θα τελειώσει μέσα ούτε σε μια μέρα. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει πόσο θα παραμείνουν οι συγκεκριμένοι πρόσφυγες στις Σέρες. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κανείς. Δεν δίνουν μια απάντηση, δηλαδή ένα χρονικό ορίζοντα, κάτι. Εάν δώσει ο Ερντογάν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εμάς, στην Ελλάδα, τότε και τα ελληνικά υπουργεία θα που δώσουν στην απάντηση σε εμάς. Πάντως, να πούμε πως το ρεπορτάζ βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς μέχρι αργά το απόγευμα συνεργεία ΜΚΟΟΥ αλλά και ο στρατός στείνουν σκηνές και ετοιμάζουν το χώρο προκειμένου να είναι κατάλληλος να υποδεχθεί τους πρόσφυγες και στη συνέχεια θα δοθεί το σήμα αναχώρησης από το Κιλκίζ για τις Σέρες, όπου θα γίνει η φιλοξενία τους. Βέβαια, είναι άγνωστο το πότε θα δοθεί αυτό το σήμα, ίσως είναι αργά το βράδυ ή και τις πρώτες πρωινές ώρες. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Στις 11 σήμερα το πρωί τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για τις δύο μοναχές από την Ιερά Μονή του Προφήτου Ηλία του Αγίου Πνεύματος Ερών, οι οποίες την προηγούμενη Τρίτη το απόγευμα έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης. Πλήθος πολιτών πιστών έδωσε σήμερα το παρόν στην εξόδια ακολουθία προκειμένου να πούν το ίστατο χαίρε στις δύο γυναίκες. Στις 11.30 το πρωί τελέστηκε σήμερα η εξόδιος ακολουθία για τις δύο μοναχές της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλία του Αγίου Πνεύματος Ερών, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της προηγούμενης Τρίτης στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σερών Θεσσαλονίκης. Πλήθος πιστών, ο ιερός κλήρος, αλλά και οι αδελφές της Μονής οδήγησαν τις δύο μοναχές στην τελευταία τους κατοικία. Δικαίων και τελειωμένων η ζυγή της δούλης σου σώτερ ανάπαυσον φυλάτων αυτήν εις την μακαρίαν ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε εις την κατάπαυση σου Κύριε όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται ανάπαυσον και
στην ψυχή της δούλης σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Υιό Θεός ημών ο καταβάσης άδει, και τα σωδήνα στρίσα στον πεπαιδημένο αυτό, και την ψυχή της δούλης σου σώτερα να παυσώ. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, ημών η αγνή και άκραντος παρθένος, η θεώνα φράστος χίσασα, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε, και συγχωρηθήνε την ψυχή της δούλης σου. Ανέστη εκρεκρόν θανάτο θανάτον πατήσας και Θέση ζωή και μακαρία ανάπαυση και κειμένη δούλη σου, εφραξία μοναχή Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να μπέμπομεν. Σύντον άρχο σου πατρί και το Παναγίο και καθό και το ποιό σου πνεύμα την νίκαια και ει του αιώνα των αιώνων. Γη χανούσα υπόδεξε την από σου πλαστήσαν κυρί Θεού το πρώτον. Πάλιν δε υποστρέφουσαν προ έτην τεκούσαν. Το γάρ κατοικώνα ο κτίστη προσελάβετο. Σίδε υπόδεξε το σώμα ω το ίδιον. Του Κυρίου γη και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Το τύπο του σταυρού σου φιλάνθρωπε, ο θάνατος νενέκρωτε και ο άδης εσκύλευτε και οι πάλεθαν έντες αναστάντες ύμνων σοι προσέφερον. Διό βόμεν σοι Χριστέ ο Θεός την μεταστάσαν εξ ημών ανάπαυσον, εν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία εν σοι, δοξάζειν σου την θεότητα. Αμήν. Τραγικές φιγούρες, οι συγγενείς των δύο γυναικών. Οι πιστοί που έδωσαν το παρόν την ίδια ώρα μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τις δύο άτυχες γυναίκες. Αχ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, κούκλα μου. Την αγαπούσαμε και μας αγάπησε. Εμείς εδώ όλες ντόπιες είμαστε. Από εδώ το Άγιο Πνεύμα. Από τότε που ήρθαν οι μοναχές αυτές, τι να πω, Θεέ μου, τι να πω, χίλιες προσευχές και χίλιες ευχές. Χαλάζει, δεν είδαμε. Δεν είδαμε από τότε που ήρθαν. Από τότε που ήρθαν εδώ στο προφητηλία. Αγίασαν τον τόπο όλων. Αγίασαν όλα τα μέρη εδώ. Δόξα του Θεό, τη χάσαμε τώρα. Την μικρή νέα, ευνίδιο θάνατο, ακραίο θάνατο. Έτσι, ομούδιασε όλο το χωριό, πρόψε. Τι μου δίζει, καλό παράδεισο να έχει. Καλό παράδεισο, παιδιά, την ευχή της, βεβαίως. Έχετε έρθει πολλές φορές εδώ. Ερχόμασταν χρόνια. Ήταν στο περιστατικό το γεγονός. Όταν το μάθατε. Εσείς τι λέτε. Έτσι, όλος ο κόσμος. Ήτανε. Ναι. Την ευχή της να έχουμε. Ναι. Καλό παράδεισο. Η Ανάσταση του Χριστού μας βοηθάει να έχουμε ελπίδα. Καλό παράδεισο να έχει. Αλλά ήρθατε να προσεύχετε. Ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ναι. Να προσεύχονται και για μας. Που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο να είμαστε πάντα κοντά στον Κύριό μας. Πάντα. Είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Όσο μπορούμε, υπομονή και προσευχή και κοντά στον Κύριο όλοι μας. Να είστε καλά. Να αλλάξουμε τώρα κλίμα. Στην Μέγκεν επιχειρεί να βάλει και φέτος στις δαπάνες δήμων και περιφερειών το Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο διαδικασιών κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2017. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Κουλιαράκης διαμηνύει μέσω εγκυκλίων πως σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις και πραγματοποιηθεί δαπάνες καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων, τα ποσά που αναλογούν στο ύψος αυτών καταλογίζονται σε βάρος των οργάνων που ενέκριναν και συνέπραξαν την εκτέλεση αυτής δαπάνης.
Στις εγκυκλίους, μάλιστα, που εστάλησαν, περιγράφεται με σαφήνεια ότι στόχος είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένοι οι πλεονασματικοί προϋπολογισμοί, ενώ για μια ακόμη χρονιά στο στόχαστρο μπαίνουν οι τουλουγικές δαπάνες για φως, νερό, τηλέφωνο, αλλά και οι δαπάνες μετακινήσεων και υπεροριών. Με νέα εγκυκλιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς τους Δήμους της χώρας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχωρά σε νέες περικοπές που θα έχουν δραματικά αρνητικές επιπτώσεις στους εργαζόμενους και τις λαϊκές οικογένειες, αναφέρουν εκτός των άλλων οι δήμαρχοι όλης της χώρας. Η εγκύκλιο, στην οποία υπογράφουν η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιάννης Μπαλάφας και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Κουλιαράκης, δίνονται οδηγίες προς τους Δήμους και Περιφέρειες σχετικά με το πώς θα καταρτήσουν τους προϋπολογισμούς τους για το 2017. Αυτές οι οδηγίες εξειδικεύουν παλαιότερο εγκύκλιο για την κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβερνητικής Οικονομικού Έτους 2017. Το πλαίσιο των αποφάσεων και των εγκυκλίων είναι βασισμένο στα 3 μνημόνια των κυβερνήσεων, καθώς και στα μεσοπρόθεσμα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής που τα συνοδεύουν. Οι σχετικές εγκύκλοι επισημαίνουν την ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής δαπάνης γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στο τέλος Ιουλίου ήρθε από τα συναρμόδια Υπουργεία, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, κάποιες οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, εν προκειμένου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017. Δυστυχώς, ενώ περιμέναμε αυτές τις οδηγίες με μεγάλη αγωνία, επαληθεύθηκαν οι χειρότερες φοβίες που είχαμε, καθώς επισημοποιήθηκαν μέσα από τις οδηγίες των Υπουργείων οι περικοπές στα έσοδα των Δήμων. Για τον Δήμο Εμμανουήλ Παπά, με βάση τις οδηγίες που ήρθαν πριν από λίγες μέρες, γίνεται μια περικοπή της τάξης των 400.000 ευρώ, χρήματα τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του Δήμου, γιατί τα υπόλοιπα χρήματα που διατηρούνται κυρίως έχουν να κάνουν με τις ανελαστικές δαπάνες, δηλαδή μισθοδοσία, καθαριότητα και θέρμανση των δημοτικών κτηρίων, και χωρίς αυτές τις 400.000, που είναι και χρήματα, να σημειώσω εδώ, που οφείλει το ελληνικό δημόσιο προς τους Δήμους, καθώς είναι παρακρατηθέντα χρήματα από προϋπολογισμός προηγούμενων ετών, αφορούν δηλαδή παρακρατηθέντα χρήματα της περίοδου 2009 μέχρι την περίοδο 2016. Είναι η περικοπή αυτή, αν γίνει, θα θέσει σε αμφιβολία την βιωσιμότητα των Δήμων, καθώς δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα οποία όλοι οι Δήμοι και ο δικός μας δεν θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παπά, Δημήτρης Νότας, από την πλευρά του έστειλε και σχετική επιστολή στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κύριο Πατούλη, βάσει της οποίας τον καλεί να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση της νομιμότητας και την προάσπιση των συμφερόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδάλλως, τονίζει ο κύριος Νότας, θα καθαστούμε όλοι μας υπόλογοι για τον εκτροχιασμό των οικονομικών των Δήμων και θα υπομισθούμε τις ανυπολόγιστες οικονομικές, κοινωνικές και ποινικές συνέπειες που θα επιφέρει η αμέλεια αυτή. Εγώ, παίρνοντας τις οδηγίες αυτές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, έχω κάνει μια επιστολή προς τον Δήμαρχο, προς τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, με τον οποίο μόλις την 1η Αυγούστου, πριν από 2 ημέρες του την έχω στείλει, με το που πήρα και διάβασα τις οδηγίες, είδα ότι λείπει ένα πολύ μεγάλο μέρος των χρημάτων που δικαιούνται οι Δήμοι, μέρος των χρημάτων τα οποία τα έχει ψηφίσει η Ελληνική Βουλή με τον 3852, με βάση τον οποίο έγινε η σύσταση των Γαλλικρατικών Δήμων και τους οφείλονται με βάση τον νόμο αυτά τα χρήματα στους Δήμους. Έστειλε λοιπόν επιστολή προς τον κύριο Πατούλη ότι εάν κοπούν και αυτά, έχουμε περαιτέρω μειώσεις των χρηματοδοτήσεων από την ελληνική πολιτεία προς τους Δήμους, τότε δεν θα μπορέσουμε να αποδώσουμε στους συνδημότες μας την ανάλογη ποιότητα στις υπηρεσίες που είχαν πάρει μέχρι σήμερα. Να σημειωθεί πως σχετικές εγκύκλοι επισημαίνουν την ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. Μάλιστα, ενδεικτικά αναφέρονται οι κατηγορίες δαπανών, στις οποίες πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα πρόβλεψης χαμηλότερου ύψους ποσών σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Ελπίζω και εύχομαι να όλοι μαζί η τοπική αυτοδιοίκηση, με ένα πνεύμα διεκδικητικό, να διεκδικήσουμε αυτά που μας οφείλονται και θα πρέπει να δοθούν από την κεντρική εξουσία. Εάν
συμβεί αυτό που το απεύχομαι, αν δεν ξαναδούν τα συναρμόδια Υπουργεία ξανά το θέμα από την αρχή, τότε νομίζω ότι ο χειμώνας της περίοδου 17 του προϋπολογισμού του 17 θα είναι πάρα πολύ δύσκολος και τα χρήματα αυτά δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να δώσουμε παραγόμενο έργο προς τους συνδημότες μας. Εκτός αυτού, σε αυτές τις οδηγίες, για πρώτη φορά, ενώ η κατάρτιση του προσχεδίου του προϋπολογισμού γινόταν πάντα το Σεπτέμβριο, με βάση του ΣΚΑΠ που ερχόταν τον Ιανουάριο του κάθε έτους, για πρώτη φορά μας λένε ότι θα γίνει ο προϋπολογισμός με βάση την ΚΑΠ που θα έρθει στον Δήμο. ΚΑΠ, όταν λέω για να καταλαβαινόμαστε, είναι τα χρήματα που έρχονται μηνιαία για τις λειτουργικές δαπάνες των Δήμων, για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Για πρώτη φορά λοιπόν εγκαταλείπεται ο Ιανουάριος του τρέχοντος έτους, δηλαδή θα ξέραμε πόσα χρήματα θα πάρουμε για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων. Στην ουσία μας λένε ότι θα πάρουμε 12 φορές τα χρήματα που θα έρθουν τον Αύγουστο του 2016. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς λόγος να μπει ο Αύγουστος του 2016 ως μήνας από τον οποίο θα υπολογιστεί η ΚΑΠ που θα έρθει στον Δήμο, εκτός και αν πάμε σε περαιτέρω μειώσεις τόσο άμεσα. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο όμως, ουσιαστικά θα ναρκοθετεί τα θεμέλια της λειτουργίας των Δήμων μας. Συνεχίζεται τώρα, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Σερών Γιάννη Μωυσιάδη, εργασίες καθαρισμού του ποταμού Στριμώνα. Ο εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο προχωρά, ωστόσο θα χρειαστεί πιθανόν να επιμηκυνθεί ο χρόνος των εργασιών, μιας και η έκθεση του ποταμού είναι αρκετά μεγάλη και οι συνθήκες αρκετά δύσκολες. Πάντως, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Μωυσιάδης, θα χρειαστεί και δεύτερη φάση, αλλά και επιπλέον χρήματα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού του ποταμού Στριμώνα, όπως διαβεβαίωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών Γιάννης Μωυσιάδης, τονίζοντας παράλληλα πως θα χρειαστεί παράταση στο χρονοδιάγραμμα καθαρισμού. Ο εργολάβος έχει ξεκινήσει, έκανε όλες τις προεργασίες και ήδη ξεκίνησε να κάνει κανονική την εργασία της καθαρισμού. Προβλεπόταν ότι θα είναι 9 μήνες, επειδή θα περάσει όμως και ο χειμώνας. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρει κάποια παράταση κάποιων 2-3 μηνών, φαντάζομαι. Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερών τόνισε πως αντίστοιχος καθαρισμός έχει να γίνει αρκετά χρόνια. Πολλά χρόνια. Τέτοιος καθαρισμός έχει δεκαετίες. Η συντήρηση είναι μόνιμη. Όταν έρχεται το νερό με ταχύτητες, επειδή υπάρχει κλίση επάνω ψηλά, και έρχεται και κάποια στιγμή φτάνει σε μια περιοχή όπου δεν υπάρχουν κλίσεις στο έδαφος, χαμηλώνει η ταχύτητα, και όταν είναι μικρή η ταχύτητα, τα φερτά υλικά τα οποία φέρνει με ταχύτητα κινούμενο το νερό αρχίζουν και καθιζάνουν. Αυτή η καθίζηση προκαλεί επομένως επιχωμάτωση στον πυθμένα. Αυτός πρέπει να καθαρίζεται συνέχεια, γιατί μειώνεται με την καθίζηση αυτή, μειώνεται η διατομή του στριμώνα. Σύμφωνα με τον κύριο Μωυσιάδη, τώρα θα χρειαστεί και δεύτερη φάση και επιπλέον χρήματα, ενώ σημείωσε πως θα χρειαστεί κάθε 2-3 χρόνια να γίνονται εργασίες καθαρισμού. Ο προγραμματισμός αυτός είναι καταρχήν για τον καθαρισμό του πολλού υλικού που υπάρχει. Δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει κιόλα, διότι θα χρειαστούμε και άλλα χρήματα και δεύτερη φάση για να ολοκληρώσουμε τον καθαρισμό. Απλούστα θα βελτιωθεί η κατάσταση αισθητά αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα θα πρέπει μονίμως κάθε χρόνο ή κάθε 2-3 χρόνια να γίνεται μια εργασία καθαρισμού. Από εκεί που η διατομή σήμερα, το νερό που ανέχεται, η σημερινή διατομή του Στριμώνα είναι 200 με 230 κυβικά, να γίνει 300 κυβικά. Σε δεύτερη φάση θα μπορέσει να γίνει και 350 με 400. Είμαι ο Σοφοκλής Φιλιππίδης, η φάρμα μας βρίσκεται στο Γάζο Ρσερών. Εδώ παράγουμε ντόπια ζώα με μεράκι και αγάπη και τα διαθέτουμε στα σούπερ μάρκετ Κάντας. Ονομάζομαι Τσακίρης Νικόλαος, έχω χειροτροφική μονάδα στο Βαλτοτόπι Σερών. Τα ζώα μας μεγαλώνουν με ντόπιες ελληνικές τροφές. Μπορείτε να τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ Κάντας. Ονομάζομαι Στέλιος Τζαμπάζης, είμαι από τη Μεσοκόμη, διατηρώ μια φάρμα ζώων εκεί, παράγουμε μοσχάρια, σε αυτή τη φάση τα διαθέτουμε όλα αποκλειστικά στα σούπερ μάρκετ του Κάντζα. Είμαι η Μαρία Φασίτη, έχουμε τη φάρμα Φασίτη, η οποία είναι
στα θερμά Μυγρίτας. Εκτρέφουμε τα μοσχάρια μόνοι μας, με δικές μας τροφές, χωρίς ορμόνες, χωρίς αντιβιωτικά, τα οποία τα σφάζουμε και τα δίνουμε στον κύριο Κάντζα, ο οποίος προτιμάει πάντα μόνο την αγορά των σερών. Στα καταστήματά μας θα βρείτε μόνο φρέσκα ελληνικά ντόπια κρέατα και μάλιστα από την περιοχή των Σερών. Supermarket Kansas. Ψωνίζουμε, κερδίζουμε. Συνέχεια τώρα στο δελτίο μας με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ενημέρωσε χθες Τετάρτη, 3 Αυγούστου, τους εργαζομένους στον τομέα καθαριότητας για τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν λάβει η χώρα στο θέμα αυτό, καθώς επίσης και για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο του. Από την 1η του Αυγούστου, στο νοσοκομείο της Καβάλας καθαρίζεται, γιατί οι εργαζόμενοι, παρόλο που δεν έχουν υπογεγραμμένη σύμβαση εργασίας, εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Η διοίκηση τώρα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας τονίζει πως θα προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας, όπως το σχετικό θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου. Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας χθες Τετάρτη ενημέρωσε τους εργαζόμενους στον τομέα καθαριότητας για τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν λάβει χώρα στο θέμα αυτό, καθώς επίσης και για την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο του. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά με ανακοίνωσή του ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, κ. Καρασαβόγλου, τα πράγματα έχουν ως εξής. Από την 1η του Αυγούστου, το Νοσοκομείο Καβάλας καθαρίζεται, γιατί οι εργαζόμενοι, παρόλο που δεν έχουν υπογεγραμμένη σύμβαση εργασίας, εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Ο καθένας, σημειώνει ο διοικητής, αντιλαμβάνεται ότι αυτό δεν αποτελεί λύση, καθώς έτσι δεν διασφαλίζονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και οι μελλοντικές προοπτικές τους. Επιπλέον, συνεχίζει, ο εργολάβος καθαριότητας του νοσοκομείου, παρά τις συνεχείς παρατάσεις που του έχουν δοθεί, δεν ανταποκρίνεται σε συμβαστικές του υποχρεώσεις. Κατά συνέπεια, αναφέρει, υπάρχει ένα τεράστιο κενό στη λειτουργία της καθαριότητας, δημιουργούνται μείζονο σημασία ζητήματα δημόσιας υγείας και διασφάλισης αυτής, και αυτό η διοίκηση του νοσοκομείου οφείλει να το αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά. Συγκεκριμένα ζητήματα που πρέπει να λυθούν εδώ στο νοσοκομείο Καβάλας, και το βασικότερο είναι ότι από την 1η του Αυγούστου δεν υπάρχει εργολάβος στο νοσοκομείο Καβάλας, καθώς έχει λήξει η σύμβασή του με το νοσοκομείο, και εμείς στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών της πολιτικής ηγεσίας θα πάμε στο μοντέλο της υπογραφής ατομικών συμβάσεων εργασίας με τους εργαζόμενους της καθαριότητας. Και αυτό λοιπόν εισηγηθήκαμε σήμερα στη συνάντηση που έγινε με τους εργαζόμενους και εργαζόμενες του νοσοκομείου Καβάλας. Αφού ενημερώσαμε λοιπόν πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα το τελευταίο διάστημα και το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή που συζητάμε, προτείναμε στις εργαζόμενες και εργαζόμενους να προχωρήσουμε στην υπογραφή των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Είπαμε λοιπόν αύριο οι εργαζόμενες να έρθουν στο γραφείο προσωπικού και να υπογράψουν αυτές τις συμβάσεις, και έτσι λοιπόν, παρόλο που χθες και προχθές καθαρίστηκε το νοσοκομείο γιατί εθελοντικά ήρθαν οι εργαζόμενες και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους, από αύριο συμβατικά, καλυμμένες κτλ. Θα μπορούν να συνεχίσουν το έργο τους. Και αυτό που προσπαθήσαμε να αναδείξουμε είναι ότι η νέα κατάσταση, η νέα κατάσταση με τις ατομικές συμβάσεις εργασίας είναι μια κατάσταση πολλαπλώς καλύτερη για το νοσοκομείο, για την καθαριότητα του νοσοκομείου, για τις εργαζόμενες στο νοσοκομείο, για το κοινωνικό, τους ασθενείς και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Να σημειωθεί τώρα πως η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας θα προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας, όπως το σχετικό θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου, να προστατεύει τις συνθήκες δημόσιας υγείας και να εξασφαλίσει συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και ηρεμίας. Έτσι, παραδείγματος χάρη, αν μπορούσα να σας δείξω ένα υπόδειγμα σύμβασης, προκύπτει από αυτό ότι οι εργαζόμενες θα αμείβονται με σχεδόν διπλάσιο μισθό πια στο πλαίσιο των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Θα παίρνουν τα επιδόματά τους κανονικά, θα παίρνουν τις άδειες τους κανονικά, θα παίρνουν τα ρεπό τους κανονικά, θα πληρώνονται κάθε μήνα κανονικά. Σε κάθε περίπτωση θα ζουν, θα εργάζονται και θα λειτουργούν σε ένα περιβάλλον δημοκρατικό και σε ένα περιβάλλον ασφάλειας. Αυτό καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις εργαζόμενες που προσφέρουν καταπληκτικές υπηρεσίες, και εμείς αυτό θέλουμε να το συνεχίσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεστε. Άρα λοιπόν, εμείς θέλουμε να πάμε σε ένα νέο μοντέλο
απασχόλησης των εργαζομένων, γιατί αυτό θα είναι πολλαπλώς καλύτερο για τις ίδιες, το νοσοκομείο, τους ασθενείς και την κοινωνία γενικότερα. Πάτε και εργαζόμενους, εργαζόμενες γενικά στο νοσοκομείο όσον αφορά για να καλύψουν τις θέσεις ή όχι? Αυτή η διαδικασία έχει προηγηθεί όταν σχεδιάζαμε στα πρώτα βήματα αυτό εδώ το πράγμα. Είχε τότε λοιπόν υπάρξει προκήρυξη, ανοιχτή προκήρυξη προς όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις γι' αυτό. Είχαν τότε εκδηλώσει περίπου 200 άτομα, 210 αν δεν απατώμε, 209 στην ακρίβεια, το ενδιαφέρον τους για αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν έχουμε μια δεξαμενή από 210 υποψηφιότητες. Θα ξαναπάρουμε τις 75 εργαζόμενες που μέχρι τώρα απασχολούνταν στο συνεργείο του εργολάβου. Εάν δεν θέλουν όλες να υπογράψουν ατομικές συμβάσεις εργασίας, διότι πρέπει να σας πω ότι η εργοδοσία, η εργολάβοι ασκούν πιέσεις προς τις εργαζόμενες προκειμένου να αμφισβητήσουν αυτό που κάνουμε, προκειμένου να μην υπογράψουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και να παραμείνουν δηλαδή υπό τη σκέπη του εργολάβου. Εάν λοιπόν κάποιες ενδώσουν σε αυτές τις πιέσεις και δεν υπογράψουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας, έχουμε αυτή τη δεξαμενή, όπως σας είπα, για να αντλήσουμε από εκεί τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμπληρώσουν τον αριθμό των 75, διότι τόσους χρειαζόμαστε. Συνάντηση τώρα με τον αρμόδιο Υπουργό Χρήστο Σπίτζη και με τη συμμετοχή και της διοίκησης στο ΟΑΣ, προκειμένου οι αρμόδιοι της κυβέρνησης να πάρουν θέση σε σειρά ζητημάτων που αφορούν τον οργανισμό, ζητούν οι εργαζόμενοι. Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα, οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣ είχαν συνάντηση με την Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μακεδονία Στράκης, κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά, την οποία και ενημέρωσαν λεπτομέρως για τις θέσεις και τα αιτήματά τους. Η Υφυπουργός από την πλευρά της τους διαβεβαίωσε ότι θα παρέμβει και η ίδια, προκειμένου να κλειστεί το ραντεβού με τον αρμόδιο Υπουργό. Η Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μακεδονία Στράκης, κυρία Μαρία Κόλια Τσαρουχά, δέχθηκε την Τετάρτη 3 Αυγούστου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΑΣΤ. Η Υφυπουργός ενημερώθηκε για τα προβλήματα και τα αιτήματα των εργαζομένων του οργανισμού και ανέλαβε πρωτοβουλία για την προώθησή τους στον καθήλυνα αρμόδιο Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κύριο Χρήστο Σπίρτζη. Με την Υφυπουργό συναντήθηκαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Εργαζομένων του ΟΑΣ, κ. Σερμενίδης Δημήτρης, ο αντιπρόεδρος κ. Άγκος Μόσχου και ο Γενικός Γραμματέας Αγγελούδης Κωνσταντίνος. Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, η Υφυπουργός κ. Μαρία Κόλια Τσαρουχά δήλωσε: «Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και οι εργαζόμενοι του ΟΑΣ δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μοχλός πίεσης προς την κυβέρνηση. Η καταβολή των δεδουλευμένων τους, στους εργαζόμενους και η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του μοναδικού μέσου μαζικής μεταφοράς που διαθέτει η Θεσσαλονίκη είναι επιβεβλημένη. Ο εξορθολογισμός στη λειτουργία του ΟΑΣΤ και τις σχέσεις του με την οργανωμένη πολιτεία είναι ζητήματα που έχει αναλάβει ο καθήλυνα αρμόδιος υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης, με τον οποίο και θα πρέπει να συνεργάζεται η διοίκηση του ΟΑΣΤ». Ένας ακόμη σταθμός. Ένας ακόμη σταθμός για εμάς. Ένας ακόμη σταθμός για εσάς. Τώρα ένα ακόμη κατάστημα χρυσό στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Υγρήτας. Ένα σταθμός στο ταξίδι σας, στον οποίο θα βρείτε τα πάντα. Τις αγαπημένες σας μπουγάτσες και όλα τα σφολιατοειδή, όλων των ειδών τα σάντουιτς, πίτσες, μακαρονάδες, καφέ, γλυκά, παγωτό και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Είδη καπνιστού και όλος ο έντυπος τύπος. Και φυσικά, ειδικός χώρος για να απολαύσετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια. Το χρυσό, ένας ακόμη σταθμός, από εμάς για εσάς. Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Μηδρίτας. Ως κέντρο τώρα συγκέντρωσης τέφλων θα λειτουργήσει και φέτος στο εργοστάσιο Ζάχαρης Σερών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Στη συνέχεια, οι ποσότητες των τέφλων θα μεταφέρονται στα εργοστάσια του Πλατέως και της Οριστιάδας. Το τονάζ του Σαραϊκού Κάμπου για φέτος υπολογίζεται ότι θα φτάσει τις 42.000 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με πέρσι που ήταν 35.000 τόνοι, παρά το γεγονός ότι οι παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι για το 50% της περσινής παραγωγής. Ως κέντρο συγκέντρωσης τέφλων θα λειτουργήσει και φέτος το εργοστάσιο Ζάχαρης των Σερών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Στη συνέχεια, οι ποσότητες των τέφλων θα μεταφέρονται στα εργοστάσια του Πλατέως και της Οριστιάδος. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Η Πρόοδος. Το τονάζ του Σαραϊκού Κάμπου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, για το έτος υπολογίζεται ότι θα φτάσει τις 42.000 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με πέρσι. Παρά το γεγονός ότι οι παραγωγοί παραμένουν απλήρωτοι για το 50% της περσινής παραγωγής, το ποσό που οφείλει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης στους τεφλοκαλλιεργητές ανέφερε
έρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ και παραμένει άγνωστο για το πότε θα καταβληθεί. Ο διευθυντής του εργοστασίου Ζάχαρης Σερών, κ. Γεώργιος Βαλασόπουλος, επισημαίνει ότι η βασική προϋπόθεση για να ανταποκριθεί ο αγροτικός κόσμος είναι να καλύπτονται οι οικονομικές τους ανάγκες. Επίσης, δεν έχει αποσαφινιστεί, σύμφωνα με την εφημερίδα Ακόμη, εάν ο έλεγχος του ζαχαρικού τίτλου θα γίνεται στο εργοστάσιο των Σερών. Ελάχιστες αναμένεται ότι θα είναι οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στο εργοστάσιο των Σερών 27 υπάλληλοι που αποσπάστηκαν στο πλατή. Το δυστάριστο είναι ότι ένα λειτουργικό εργοστάσιο που παρήγαγε ζάχαρη υψηλής ποιότητας έχει τεθεί σε αχρηστία, ενώ θα μπορούσε να συνεισφέρει τα μέγιστα στην τόνωση της τοπικής αγοράς αλλά και της ενίσχυσης της ελληνικής βιομηχανίας ζάχαρης, επισημαίνει το ρεπορτάζ. Το μεγάλο λάθος που άνοιξε τους ασκούς του Εόλου και οδήγησε τη βιομηχανία σε καθοδική πορεία θεωρούν ορισμένοι την αποποίηση της ποσόστοσης που οδήγησε σε δραματική μείωση των ποσοτήτων που διαχειρίζονταν η χώρα μας. Συγκεκριμένα, το τονάζ της χώρας από 319.000 τόνους έπεσε σε 158.000. Στην περίπτωση του εργοστασίου των Σερών, δεν προχώρησαν αξιόλογες προτάσεις όπως εκείνη του Βραζιλιάνικου Επιμελητηρίου για την παραγωγή ρυφιναρισμένης ζάχαρης αλλά και η παραγωγή στέβιας. Τέλος, δεν συζητήθηκε καν η πρόταση που είχε καταθέσει σύμφωνα με την πρόοδο το Επιμελητήριο Σερών για την ανάληψη του management του εργοστασίου. Ο τόπος μας. Οι άνθρωποι μας. Η γνώση μας. Το μεράκι μας. Η φέτα του τόπου μας. Φέτα κορυφή. Η φέτα του τόπου μας. Σοβαρότατο τώρα, κυρίες και κύριοι, θα είναι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν οι αλλοιείς της Καβάλας και γενικότερα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, εάν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίσει επέκταση του μέτρου της απαγόρευσης αλλοιείας και σε περιοχές εκτός δικτύου Natura 2000. Με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζονται θαλάσσιες περιοχές εκτός δικτύου Natura 2000 με βλάστηση, ιδίως από Ποσειδονία, στις οποίες απαγορεύεται η αλλοιεία με δίχτυα τράτας, δράγες, γρυγρή, γρήπου σειρώμενους από σκάφος ή παρόμοια δίχτυα. Σοβαρότατο θα είναι το πλήγμα που θα αντιμετωπίσουν οι αλλοιείς Καβάλας και γενικότερα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εάν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίσει επέκταση του μέτρου της απαγόρευσης αλλοιείας και σε περιοχές εκτός δικτύου Natura 2000. Με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζονται θαλάσσιες περιοχές εκτός του δικτύου Natura 2000 με βλάστηση, ιδίως από Ποσειδόνια, στις οποίες απαγορεύεται η αλλοιεία με δίχτυα τράτας, δράγες, γρυγρή, γρήπους, σειρώμενους από σκάφος ή παρόμοια δίχτυα. Για το πρόβλημα που ανέκυψε και θορύβησε τους επαγγελματίες, μίλησε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Αλιευτικών Ερευνών, Αργύρης Καλιανιώτης, ο οποίος παραβρέθηκε το Σάββατο σε σχετική σύσκεψη με παρόντες ενδιαφερομένους και τέσσερις βουλευτές της Καβάλας. Εξαρτάται από μια πρόταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, η οποία έχει πέρασει από τη διαβούλευση και προσπαθούμε να καταλάβουμε ποια θα είναι η μελλοντική της πορεία. Δηλαδή, αν θα περάσει από τη Βουλή, αν θα σταλεί κατευθείαν στην κοινότητα. Έχουν γίνει παραστάσεις, από ό,τι γνωρίζω, και από υπηρεσίες αρμόδιες, αλλά και από φορείς που ενδιαφέρονται, όπως είναι τα ιδιαστικά σωματεία και άλλους. Έτσι, με σκοπό να περιοριστεί, να αλλάξει, αυτό θα δείξει, δεν το ξέρω κι εγώ. Να σημειωθεί πως η περίοδος τώρα δημόσιας διαβουλεύσεως του μέτρου έχει ολοκληρωθεί και σύμφωνα με την εκτίμηση των βουλευτών, το θέμα έως το τέλος Αυγούστου θα τεθεί προς συζήτηση στη Βουλή. Η περιοχή είναι μεγάλη και κατά τα λεγόμενα του κυρίου Καλιανιώτη πρόκειται για το μεγαλύτερο αλλιευτικό πεδίο της χώρας. Προσφέρει περίπου το 40% των αλλιευτικών πόρων της Ελλάδας. Επανανισχύει γιατί μια περιοχή Natura έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις που πολλές από αυτές δεν ενδείκνυται για μια τέτοια παραγωγική διαδικασία όπως είναι η αλλοιεία. Έτσι, αυτό είναι ένα από τα σπουδαιότερα, αν όχι το σπουδαιότερο αλλιευτικό πεδίο της χώρας και επομένως και εμείς σαν Ινστιτούτο Αλλιευτικής Έρευνας γι' αυτό ανακατευθήκαμε στην όλη ιστορία προσπαθώντας να διευκολύνουμε και τις αρχές να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται αλλά και τους ψαράδες φυσικά οι οποίοι ανησυχούν περισσότερο από όλους μας. Ναι, να είστε καλά. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρη η πορεία της ιστορίας αυτής γιατί σας είπα δεν ξέρω νομικά πώς θα πάει. Δηλαδή αν θα πάει στις επιτροπές της Βουλής από ό,τι ξέρω έχουν ενημερωθεί όλοι οι βουλευτές του νομού και έγινε μια συνάντηση την προηγούμενο Σάββατο και έχουν ενημερωθεί από τους ψαράδες κυρίως. Αλλά εκεί πέρα ήταν και άλλοι παράγοντες, τοπικοί παράγοντες, από όλη την περιφέρεια στην ουσία, όχι μόνο από την Καβάλα. Και θα δούμε τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Έχει να κάνει και με παραγάδι, γιατί τα θαλασσοπούλια δεν ψαρεύονται με το ούτε με το γρυρί,
ούτε μηχανότητα τα ψαρεύονται, από παράκτηρες κυρίως, από συρτές και από παραγάτια. Οπότε είναι όλοι μέσα. Δεν εξαιρεί. Σε θέμα από τον πολιτισμό για τη συνέχεια του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, ο Πασχάλης Τόνιος και ο Γρηγόρης Βαλτινός παρουσιάζουν σε μια διαφορετική συναυλία την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η συναυλία πρόκειται να δοθεί το ερχόμενο Σάββατο, 6 Αυγούστου, σε 9 το βράδυ, στον χώρο του Αρχαιολογικού Πάρκου του Δήμου Αμφίπολης, στο πλαίσιο φυσικά του Φεστιβάλ Αμφίπολης. Έχουμε όμως την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον κύριο Πασχάλη Τόνιο, για να μας δώσει λεπτομέρειες από την συναυλία αυτή. Καλό σας βράδυ, κύριε Τόνιο, από τις Σέρες. Κύριε Τόνιο, μας ακούτε? Μας ακούει ο κύριος Τόνιος? Κύριε Τόνιο? Ναι, τώρα σας ακούω. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα λοιπόν από τις Σέρες. Καλησπέρα, σας ακούω σιγά, λίγο πιο σιγά. Θα μας βοηθήσουν οι τεχνικοί μας σε αυτό. Ωραία, ωραία, για να ακούω τι ακριβώς ρωτάτε. Μια μοναδική λοιπόν συναυλία το ερχόμενο Σάββατο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αμφίπολης. Μια συναυλία που μαζί με τον Γρηγόρη Βαλτινό θα μας ταξιδέψετε στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Πείτε μου δύο λόγια λοιπόν για αυτή τη συναυλία λοιπόν, και τι θα ακούσουμε. Λοιπόν, αν άκουσα καλά το ερώτημα, ήδη κάνατε τον πρόλογο για την συναυλία στις 6 του μηνός. Ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, παρουσιάζουμε μαζί με τον Γρηγόρη Βαλτινό και φυσικά με πολλούς συνεργάτες κοντά μας, χοροδία, τραγουδίστριες και μουσικούς, μια αναδρομή, θα έλεγε κανείς, όχι ακριβώς αναδρομή, γιατί δεν ξεκινάμε από μια εποχή και πάμε, είναι από την αρχή της μουσικής ύπαρξης. Από την αρχαιότητα δηλαδή μέχρι σήμερα είναι ο τίτλος παράστασης και προσπαθούμε να τον δικαιολογήσουμε παρουσιάζοντας εμβληματικά αποσπάσματα που αντιπροσωπεύουν τον ήχο της αρχαίας Ελλάδος, του Βυζαντίου, για να δούμε λίγο στην Τουρκοκρατία όλο αυτό το ιστορικά κλέφτικα κριτικά τραγούδια που μείνανε εμβληματικά και τα θυμόμαστε και είναι μέσα στη ζωή μας, στην καθημερινή μας ζωή, ήταν ακόμη, αλλά πολλά από αυτά μετά, αμέσως μετά από την εποχή της Μικράς Ασίας, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως και ο Πόντος βέβαια, αλλά και από Κρήτη, Ήπειρο, Μακεδονία βέβαια εδώ στα μέρη μας, Θεσσαλία, νησιά, παντού, υπάρχουν αντιπροσωπευτικά τραγούδια τα οποία γνωρίζουμε, αγαπάμε, υπάρχουν σήμερα ακόμη που δεν γνωρίζουμε ίσως πολύ, ότι είναι από αυτές τις εποχές και υπάρχουν, είναι μη γνωστών δημιουργών, είναι παραδοσιακά λεγόμενα. Είναι αυτά που ο λαός σφυριλαντεί και στην πορεία γίνονται σχεδόν τέλεια, γιατί το τέλειο δεν υπάρχει, και το ακούμε και το βιώνουμε. Θα είμαστε εκεί και ευελπιστούμε να ανταποκριθούμε σε αυτόν τον τίτλο. Έχουμε δουλέψει γι' αυτό, αγαπάμε αυτή την παράσταση ιδιαίτερα. Και προσπαθούμε να κάνουμε μια υπέροχη εκδήλωση το Σαββάτο. Παρόλα αυτά, να είναι όλοι οι συμπατριώτες μας εκεί, αυτοί που είναι δυνατόν να βρίσκονται, είναι κοντά για να το απολαύσουμε. Θέλω να μιλήσω όμως και με τον κύριο Βαλτινό που είναι δίπλα μου. Αυτό το οποίο όμως μας επιφυλάσσεται ακόμη μια έκπληξη, κύριε Τόνιο, καθώς στη συναυλία θα ακουστούν τρία αποσπάσματα από την καινούργια δική σας δισκογραφική δουλειά. Ευχαριστώ που το αναφέρετε. Με ναι, τίτλο Ευθέως. Ναι, ναι, ναι. Θα ακουστούν τρία αποσπάσματα από μια καινούργια μου δουλειά που κυκλοφορεί τώρα με τίτλο Ευθέως. Που έχει μέσα ποίηματα του Σουρή, της Μυρτιώτησας και άλλων Ελλήνων στιχουργών σύγχρονων. Είναι μια δουλειά που ελπίζω ότι ο τίτλος κάτι εκφράζει μέσα από αυτή τη δουλειά. Έχει αυτά τα στοιχεία. Θέλω να μιλήσω λίγο πιο ευθεία σε μια εποχή που το έχουμε ανάγκη ίσως. Πάντοτε μέσα από την τέχνη χωρίς να φύγουμε πράγματα. Ο Σουρής είναι διαχρονικός, 120 χρόνια πριν έχει πει εκπληκτικά πράγματα που όμως τον συναντάμε και σήμερα μέσα στην σημερινή συγκυρία των πραγμάτων. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν και από αυτή τη δουλειά. Συμμετέχουν στη δουλειά αυτή, στο συντήριο μου επιτρέψει να πω, ο Γιώργος Νταλάρας, η Γλυκερία και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Αυτά από μένα. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το βήμα που μας δίνετε και σας ευχαριστούμε. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Βαλτινό που είναι δίπλα μου. Να τον καλησπερίσουμε λοιπόν και τον κύριο Βαλτινό. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλό σας βράδυ, κύριε Βαλτινέ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Εμείς ευχαριστούμε που προβάλλετε τέτοια πράγματα. Γιατί ξέρετε, όσο απομακρυνόμαστε από τον πολιτισμό, τόσο κινδυνεύουμε να πάθουμε αυτά που πάθαμε. Το κάνετε πάρα πολύ καλά και το λέτε αυτό. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα όμως. Δυστυχώς. Μια εξαιρετική παράσταση από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα μας παρουσιάσετε το ερχόμενο Σάββατο. Δύο λόγια λοιπόν και από εσάς για τη συγκεκριμένη παράσταση, καθώς είναι κάτι μοναδικό, δεν έχει ξανασυμβεί και θα μας παρουσιάσετε από ό,τι μας είπε και ο κύριος Τόνιος τραγούδια και κομμάτια τα οποία δεν τα γνωρίζαμε εμείς καθόλου ή δεν τα γνωρίζουμε καθόλου. Ναι, θα παρουσιάσουμε τις ρίζες της ελληνικής μουσικής. Ας πούμε, εάν δεν παρουσιάσεις βυζαντινά κομμάτια, δεν μπορείς να καταλάβεις το ρεμπέτικο. Ή ξέρω εγώ,
όλες τις ευρωπαϊκές επιρροές. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ όμορφο να ανακατεύονται οι πολιτισμοί και παράλληλα να μην χάνουν τη ρίζα τους. Mm-hmm. Όλα αυτά που κάποια στιγμή, τα λαϊκά του 50 ας πούμε, που μας ήρθανε, αυτά τα βάλς, αυτά τα μάμπο, αυτά τα... περνάνε όλα από μέσα. Όπως περνάνε και τα βυζαντινά, περνάει και το ρεμπέτικο, περνάνε κομμάτια από το νέο κύμα, mm-hmm. περνάει βεβαίως ο εμβληματικός Μίχης Θεοδωράκης και Μάνος Χατζηδάκης, περνάει ο Λοΐζος, περνάει ο Σπανός, περνάνε όλοι οι εμβληματικοί μας συνθέτες, δεν μπορούν να περάσουν όλοι, γιατί τότε θα έπρεπε η παράσταση να κρατάει ένα χρόνο, mm-hmm. αλλά περνάνε κομμάτια τα οποία αγάπησε ο κόσμος. Κύριε Βαλτινέ, αυτό και εμένα μου δίνεται η ευκαιρία σαν ηθοποιό να συμμετέχω σε πράγματα και να πλένω και το μυαλό μου και την ψυχή μου, mm-hmm. Να συμμετέχω σε πράγματα που έχουν σχέση με ποιοτική μουσική, με ποίηση, και βεβαίως το χρωστάω όλο αυτό πάρα πολλές φορές μέχρι τώρα στον Πασχάλη τον Τόνιο. Κύριε Βαλτινέ, αυτό το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής, μιας και μιλάμε για το ένωμα των αιώνων και το πώς ενώνει η μουσική, πόσο εύκολο ήταν να ενωθούν αυτές οι μουσικές γέφυρες μεταξύ τους και να παρουσιαστεί μια τέτοια παράσταση? Δεν είναι δύσκολο να ενωθούν, γιατί καταρχάς θα υπάρχουν συνδετικά κείμενα τα οποία θα λέω στον κόσμο, mm-hmm. Αλλά δεν είναι, θα δείτε, δεν είναι δύσκολο να ενωθούν όλα αυτά τα κομμάτια, γιατί η μουσική είναι 7 νότες. Σωστά. Το θέμα είναι πώς τις ανακατώνει κανείς, mm-hmm. και τι συλλαβές βάζει σε κάθε νότα. Mm-hmm. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και όταν mm-hmm. Αυτές οι συλλαβές και αυτή η μουσική βγαίνουν μέσα από την ψυχή, μέσα από την καρδιά των ανθρώπων, τότε ενώνονται από μόνα τους αυτά τα κύτταρα, γιατί είναι ομοειδή. Σωστά, σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Άρα λοιπόν θα είμαστε όλοι εκεί να ανακεφαλαιώσουμε το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, στις 9 το βράδυ, στον χώρο του Αρχαιολογικού Πάρκου του Δήμου Αμφίπολης. Θα χαρούμε να σας υποδεχθούμε, να σας απολαύσουμε και να ακούσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορική μουσική παράσταση, την οποία θα μας προσφέρετε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω εκπομπές σαν τη δική σας, σταθμού σαν το δικό σας, το Δήμο, το ξενοδοχείο Ελπίδα, το οποίο μας φιλοξενεί και προσφέρει τη χορηγία της διαμονής μας εδώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε η τέχνη δεν πληρώνεται, είναι φτωχή και η τέχνη του θεάτρου και η τέχνη αυτού του συγκεκριμένου τραγουδιού, αυτής της συγκεκριμένης μουσικής και αυτών των συγκεκριμένων παραστάσεων. Εάν δεν βάλουν πλάτη όλοι, και βάζουν πλάτη όλοι, πάντα στις αίρες, όπως αυτή που προανέφερα, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, δυστυχώς. Θα χαρούμε λοιπόν να σας δούμε και από κοντά, να τα πούμε και από κοντά, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε και φυσικά να μιλήσουμε και περισσότερο για την τέχνη, γιατί θα πραγματικά, κύριε Βαλτινέ, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δυστυχώς δεν είναι μόνο ο λαός ο οποίος περνά δύσκολα, περνά και η τέχνη, περνά και ο πολιτισμός μας, περνούν όλα πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια. Δεν πρέπει να απομακρυνθούμε από τον πολιτισμό. Δεν πρέπει να αφήσουμε τους ποιητές μας και τους μουσικούς μας να πεθάνουν. Και ιδίως οι νέοι άνθρωποι, είναι... έτσι κύριε Βαλτινέ, οι νέοι άνθρωποι που θα πρέπει να είναι κοντά στον πολιτισμό, είναι αυτοί που μεταλαμπαδεύουν στην ουσία τον πολιτισμό. Θα είναι το οριστικό μας τέλος. Θα είναι το οριστικό μας τέλος, πιστέψτε με. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βαλτινέ, να ευχηθώ καλό βράδυ από τις αίρες για την ώρα τουλάχιστον. Θα τα πούμε εγώ από κοντά ευχαριστώ. Το Σάββατο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ψηλά. Και εσάς και τον κύριο Τόνιο, καλό σας βράδυ από τις αίρες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια πραγματικά ενδιαφέρουσα παράσταση, σε 9 το βράδυ λοιπόν, στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δήμου Αμφίπολης, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αμφίπολης, χορηγός επικοινωνίας, η τηλεόραση επιλογές. Να αλλάξουμε θέμα, αν και τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ δεν φορολογούνται, είναι ακατάσχετα και δεν εμπίπτουν βάσει του νόμου σε καμία εισφορά. Φαίνεται πως η κυβέρνηση με τρίκα επέβαλε χαράτσι ύψους 3,6% στα επιδόματα που χορηγεί ο ΟΓΑ. Το χαράτσι που επιβλήθηκε σε χιλιάδες τρίτεκνους και πολυτεκνούς που λαμβάνουν τα ειδικά πολυτεχνικά επιδόματα από τον ΟΓΑ και ανέρχονται σε 500 ευρώ για κάθε παιδί, προκύπτει άλλωστε και από την ανακοίνωση του ΟΓΑ που αναφέρει χαρακτηριστικά η πληρωμή αυτή αφορά 476.887 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 162.815.631 ευρώ.
Χαράτσι 3,6% επιβλήθηκε σε χιλιάδες τρίτεχνους και πολυτεχνούς που λαμβάνουν τα ειδικά πολυτεχνικά επιδόματα από τον ΟΓΑ. Αυτό προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση του ΟΓΑ, η οποία αναφέρεται η πληρωμή αυτή αφορά 476.887 δικαιούχους και η συνολική δαπάνη για τις πληρωμές αυτές ανέρχεται στο ποσό των 162.815.631 ευρώ. Σημειώνουμε ότι το ειδικό επίδομα σε τρίτεχνες και πολυτεχνείς οικογένειες υπόκειται σε τέλος χαρτοσύμου 3,6%. Θυμίζουμε ότι τα πολυτεχνικά επιδόματα ανέρχονται σε 500 ευρώ για κάθε παιδί και σύμφωνα με τον νόμο δεν υπάγονται σε καμία εισφορά. Η παρακράτηση επιβλήθηκε μόνο στις πολυτεχνείς οικογένειες, όχι στο επίδομα τέκνων που λαμβάνουν οι υπόλοιποι δικαιούχοι. Το παραπάνω θέμα έφεραν στη Βουλή με ερώτησή τους 4 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και καλούν την κυβέρνηση και τους αρμόδιους υπουργούς να δώσουν απαντήσεις για την επιβολή τέλους χαρτοσύμου στα οικογενειακά επιδόματα. Συγκεκριμένα με ερώτησή τους προς Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδη Τσακαλώτο και τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργο Κατρούγκαλο, οι βουλευτές Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος, Χρήστος Κέλλας, Γιάννης Βρούτσης και Βασίλης Οικονόμου αναφέρουν. Στις 20 Ιουλίου του 2016 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ δελτίο τύπου που αναφέρονταν στην καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων, δικαιούχοι των οποίων είναι χιλιάδες τρίτεχνες και πολυτεχνείς οικογένειες. Και ενώ μέχρι σήμερα το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το ειδικό επίδομα τρίτεχνων και πολυτεχνών δεν προσμετρούνται στο καθαρό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσονταν από κάθε φόρο, τέλος, η εισφορά ή κράτηση υπέρ δημοσίου, προς μεγάλη έκπληξη, διαπίστωσαν ότι τους επιβλήθηκε τέλος χαρτοσύμου 3,6%. Και συνεχίζουν οι τέσσερις βουλευτές. Επειδή στα οικογενειακά επιδόματα δεν επιβάλλονται τέλος χαρτοσύμου, επειδή η νομοθεσία αναφέρει ρητά ότι τα εν λόγω επιδόματα απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρου, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του δημοσίου ή τρίτων, επειδή η εν λόγω κράτηση επιβλήθηκε εν κρυπτό, αφού δεν προηγήθηκε καμία σχετική ανακοίνωση, ρωτάστε, κύριε Υπουργή, ποιος ο λόγος επιβολής τέλους χαρτοσύμου 3,6% στα οικογενειακά επιδόματα, ποιος ο λόγος που δεν ανακοινώθηκε νωρίτερα η απόφαση για το τέλος χαρτοσύμου, ώστε να το γνωρίζουν οι δικαιούχοι. Και τέλος, γνωρίζετε ότι η συγκεκριμένη κράτηση είναι παράνομη αφού η ισχύουσα νομοθεσία απαλλάσσει τα οικογενειακά επιδόματα από τέτοιου είδους κρατήσεις. Θα προβείτε σε τροποποίηση της νομοθεσίας και αν ναι, γιατί δεν προβήκατε πρώτα στην αλλαγή νομοθεσίας και μετά στην επιβολή του τέλους. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς εξεχνιάστηκε από αστυνομικούς υποδιεύθυνσης ασφαλείας Σερών κλοπή χρηματικού ποσού και κινητού τηλεφώνου. Για την υπόθεση, μάλιστα, σχηματίστηκε σχετική δικογραφία σε βάρος ενός 33χρονου ζευγαριού. Μάλιστα, το ζευγάρι που απέσπασε από το αυτοκίνητο τσαντάκι που περιείχε κινητό τηλέφωνο, κάρτα ανάληψεως χρημάτων και προσωπικά έγγραφα, ενώ στη συνέχεια, μάλιστα, πραγματοποίησαν και ανάληψη χρηματικού ποσού 420 ευρώ. Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς υποδιεύθυνσης ασφαλείας Σερών κλοπή χρηματικού ποσού και κινητού τηλεφώνου. Για την υπόθεση σχηματίστηκε μάλιστα σχετική δικογραφία σε βάρος 33χρονου ζευγαριού. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι προαναφερόμενοι τις μεσημβρινές ώρες στις 30 Ιουλίου στις Σέρες αφαίρεσαν από ανασφάλιστο γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 32χρονου, τσαντάκι που περιείχε κινητό τηλέφωνο, κάρτα αναλήψεως χρημάτων και προσωπικά έγγραφα. Οι δράστες ακολούθως πραγματοποίησαν ανάληψη χρηματικού ποσού 420 ευρώ από μηχάνημα ανάληψης χρημάτων ATM στην Πενίδια περιοχή. Πάντως, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς τα περιστατικά έχουν αυξηθεί σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα τα συγκεκριμένα, με σπασμένα αυτοκίνητα και αποσπούν οτιδήποτε υπάρχει μέσα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και να μην αφήνουμε φυσικά τα προσωπικά μας αντικείμενα μέσα στα οχήματα. Τώρα, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, φιλοξενεί στο χώρο της Νομαρχίας στην Αλεξανδρούπολη την έκθεση ζωγραφικής του Άρχοντα Αγιογράφου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Ιωάννη Μητρακά. Η έκθεση που τιτλοφορείται Θρακών Πολιτισμός θα λειτουργεί έως την 15η του Αυγούστου από τις 8 το βράδυ έως και τις 10.30. Η είσοδος τώρα για το κοινό είναι ελεύθερη.
Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, φιλοξενεί στο χώρο του Νομαρχείου στην Αλεξανδρούπολη την έκθεση ζωγραφικής του Άρχοντα Γεωγράφου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Ιωάννη Μήτρακα. Τα εγγένεια της έκθεσης που κυκλοφορείται Θρακών Πολιτισμός πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ στο Νομαρχιακό Κατάστημα, ενώ θα λειτουργήσει από την 1η έως 15 Αυγούστου από τις 8 το βράδυ έως τις 10.30. Τώρα λοιπόν, μετά από 40 περίπου χρόνια, φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής και κλείνοντας την καριέρα μου, ξεκινώ πάλι από την Αλεξανδρούπολη. Θα πω πολλά ευχαριστώ για την τηλεόρασή σας και θα ευχηθώ μακροημέρευση και έτσι να παρουσιάζετε θέματα πολιτιστικά που έχει ανάγκη ο τόπος, που έχουν ανάγκη άνθρωποι. Είναι μία άλλη άποψη η οποία παραμένει και μας κάνει και ελαφρώς περήφανος, να μην πω πολύ. Ο Ιωάννης Μήτρακας είναι ένας διακεκριμένος σύγχρονος Έλληνας ζωγράφος που γεννήθηκε στον Προβατώνα Εύρου. Αντλεί την έμπνευσή του από την Ορθόδοξη Χριστιανική τέχνη και τα έντονα πνευματικό ύφος που φέρει. Κάθε ένα από τα έργα του είναι διαφορετικά όσον αφορά την ταυτότητα, την εκτέλεση και το σχεδιασμό, όλα όμως είναι γεμάτα από τις βαθύτερες ανθρώπινες αξίες και έχουν μελετηθεί λεπτομερώς σε μια προσπάθεια να έρθουν στο προσκήνιο τα εσωτερικά χαρακτηριστικά των χαρακτήρων του έργου του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η τέχνη του κυρίου Μήτρακα είναι μοναδική. Είναι από αυτά τα έργα τέχνης που αργότερα, όταν τα βλέπουμε ακόμα και από μακριά, θα λέμε «αυτός είναι Μήτρακας». Δηλαδή είναι μια τέχνη που προσπαθεί να περικλείσει μέσα όλη την αέναη συνέχεια της φυλής μας. Από τα αρχαία χρόνια, από τα χριστιανικά χρόνια και μέχρι το σήμερα. Νομίζω ότι οι Αλεξανδροπολίτες αλλά και οι Ευρύτες, με τις ευαισθησίες που τους διακρίνουν, θα έρθουν και θα δουν από κοντά τα εξαιρετικά έργα τέχνης που πραγματικά ομιλούν και υμνούν τη βυζαντινή τέχνη, αλλά ταυτόχρονα όμως και τις πανανθρώπινες αξίες του ελληνικού έθνους, που διαχρονικά εδώ στην περιοχή μας μεγαλούργησαν. Ο Ιωάννης Μήτρακας έχει κάνει δεκάδες ατομικές εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έργα του καλλιτέχνη βρίσκονται στο Λευκό Οίκο, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο Πανεπιστήμιο του Φριβούργου στη Γενέβη, σε δημοτικές πινακοθήκες Ελλάδας και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές. Έχει πάρει 18 βραβεία και διακρίσεις, ενώ έχει φιλοτεχνήσει τις εικόνες που έγιναν τα γραμματόσημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τον εορτασμό των 2000 χρόνων της Χριστιανοσύνης και εκδόθηκαν τα πρώτα ελτά με τίτλο «Αναμνηστική σειρά Β' 2000 από Χριστού». Όλα τα έργα του βρίσκονται παντού, σε ιδιωτικές συλλογές, σε δημοτικές πινακοθήκες, σε πανεπιστήμια, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Λευκό Οίκο. Έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία. Εγώ θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Ιωάννη Μήτρακα, γιατί πραγματικά μας κάνει υπερήφανος. Είναι χαρά και τιμή που φιλοξενούμε στο Νομαρχείο αυτή την πολύ σημαντική έκθεση με 70 έργα του μεγάλου δημιουργού, του νεοβυζαντινού Γιάννη Μήτρακα, του συμπατριώτη μας, του γόνου προσφυγικής οικογένειας από την Ανατολική Ρωμιλία, που πραγματικά δίνει ένα ξεχωριστό στίγμα μέσα στο χώρο της ζωγραφικής. Η αλήθεια είναι ότι όταν επισκέπτεσαι μια έκθεση του καλλιτέχνη του Γιάννη του Μήτρακα, αισθάνεσαι πολύ διαφορετικά, γιατί έχει μια τεχνοτροπία που χωρίς να αγγίζεις την τέχνη και να τη γνωρίζεις, την αισθάνεσαι. Μπαίνει μέσα σου και είναι κάτι πολύ ξεχωριστό και διαφορετικό από όλα τα άλλα. Να σημειωθεί πως η είσοδος της έκθεσης είναι ελεύθερη για το κοινό. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, κυρίες και κύριοι, ο ΠΑΟΚ έχανε τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Άγιαξ τα έβαλε όταν έπρεπε στην Τούμπα και πήρε την πρόκριση με 2-1 για τα play-offs του Champions League. Οι Θεσσαλονίκοι δεν μπόρεσαν να περάσουν το ολλανδικό εμπόδιο παρά το γεγονός ότι άγγιξαν την πρόκριση με βάση την αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων στο πρώτο ημίχρονο. Πλήρωσαν όμως τις πολλές χαμένες ευκαιρίες και πλέον θα συνεχίσουν στα play-offs του Europa League. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί, τα γκολ της αναμέτρησης αλλά και η συνέντευξη τύπου που ακολούθησε. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε ακριβά τις απίστευτες ευκαιρίες που έχασε μετά το 1-0, με το οποίο προηγήθηκε για μένα γκολ στο 88, αποχαιρέτησε το Champions League. Ο Δικέφαλος προηγήθηκε στο 4 με τον Αθανασιάδη, που έχασε στη συνέχεια τα άχαστα. Στο 45 ο Άγιαξ με άδικο πέναλτι που εκτέλεσε ο Κλάσεν σοφάρισε με 1-1. Και στο 88 ο ίδιος παίκτης με δυνατό σουτ έδωσε την νίκη πρόκριση Ολλανδούς. Απόψε, όχι μόνο από αυτόν, απλά μια που η μπάλα πήγε στα πόδια του. Ο Λέοβατς θα δοκιμάσει το σουτ, η επέμβαση κόρνερ. Από το Σίλενσεν στο 3 η πρώτη φάση στο μάτς. Η εκτέλεση τώρα, μπαλά περνάει από όλους γκολ.
1-0 ο ΠΑΟΚ. Το γκολ από τον Στέφανο Αθανασιάδη πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Άγιαξ και με το καλημέρα στο μάτς ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο μόλις λεπτό ανοίγει το σκορ. Ο Ίβιτς προσπαθεί να το αντιμετωπίσει ψύχρεμα, ο κόσμος όχι και είναι απολύτως δικαιολογημένο και απολύτως αναμενόμενο. Ροντρίγκες, δείτε πόσο ωραία ο ΠΑΟΚ φεύγει ξανά για το Λέοβατς. Η σέντρα εντυπωσιακά ευκαιρία για το τέλειο γκολ, όχι, δεν θα το βάλει, θα ήταν το τέλειο γκολ, απίστευτη επίθεση. Μπαλά πέρασε για τον Αθανασία, δεν υπάρχει offside. Και άλλη ευκαιρία για τον Κλάους, πρέπει να την τελειώσει, όχι, out. Άλλη μια τεράστια ευκαιρία για τον Αθανασιάδη να σκοράρει. 1-0. Από το τέταρτο λεπτό. Είδαμε τον Ντόλμπεργκ, ανάμεσα σε Κρέσπο και Τζαβέλα το λάθος. Αθανασιάδη, Σάκχοφ, ευκαιρία, δεν θα γίνει το σούτο, δεύτερο έξω. Να πίστευτο αυτό που συμβαίνει, χάνει μοναδικές ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Ο Ντάιξ. Υπάρχει χέρι εκεί, ο Γλύκος, δεν έχει δώσει κάτι ο διαιτητής και παραλίγο να γίνει η ζημιά για τον ΠΑΟΚ, διαμαρτύρεται έντονα ο Γλύκος. Ο βοηθός δεν έδειξε κάτι, ο διαιτητής δεν σταμάτησε το παιχνίδι. Εδώ είναι η φάση που σταματάνε οι παίκτες του ΠΑΟΚ με συνέπεια να κινδυνεύσουν πάρα πολύ. Τώρα η εκτέλεση του φάουλ. Τι έχει δώσει, πέναλτι έχει δώσει νομίζω. Έχει δώσει πέναλτι ο Τέιλορ και κάρτα στο Λέοβατς στο 45ο λεπτό. Ο Κλάσεν απέναντι στο Γλύκο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Κλάσεν και Γλύκο στα δίκτυα η μπάλα. Ο Άγιαξ από το πουθενά ισοφαρίζει και ξαναδίνει ενδιαφέρον σε ένα παιχνίδι το οποίο θα έπρεπε ήδη να μην έχει κανένα απολύτως ενδιαφέρον με βάση τον τρόπο με τον οποίο εξελισσόταν. Να δούμε τώρα τον Κάμπος, η σέντρα στην περιοχή, ο Ροντρίγκες στην κεφαλιά, έξω με το καλημέρα απειλή ο ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα είναι ο Τζαβέλας με το αριστερό πόδι ή ο Ροντρίγκες με το δεξί. Ο Τζαβέλας τελικά στη γωνία, ο Σίλεσεν, καλό ήταν το χτύπημα στο 54. Να δούμε το Μιστακίδη, φτωχάρι! Ανάμεσα από δύο και τον Σίλεσεν καταφέρνει να κερδίσει την κεφαλιά για να στείλει την μπάλα στο δοκάρι. Κάμπος έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ. Φάουλ που εκτελέστηκε χαμηλά, η μπάλα στρώθηκε στον Μπίσεσβαρ. Το σουτ δεν είναι καλό, στο 86 έξω. Σέντρα στην περιοχή, πάει να μπει στη φάση ο Ελγκάζη. Το σουτ, γκολ από τον Κλάσεν. Γκολ που παγώνει στο 87 την Τούμπα. Και το πανηγυρίζει έξαλλα ο Κλάσεν, ο παίκτης που έκανε με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 45, στο 46 στις καθυστερήσεις το 1-1. Τώρα στο 87 πιάνει στον ύπνο την άμυνα του ΠΑΟΚ και με αυτό το σουτ δίνει την πρόκριση στην ουσία. 5 λεπτά συμπληρώθηκαν, Τέιλορ δεν θα αργήσει να σφυρίξει. Και το κάνει τώρα. 2-1 νίκη για τον Άγιαξ. Hadden wel het initiatief, maar we speelden slordig en slecht. Να κοιτάξουμε τα δύο παιχνίδια. Στο Άμστερνταμ ήμασταν καλύτεροι. Εδώ πρέπει να ομολογήσω ότι σταθήκαμε πολύ τυχεροί, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Παρόλο που ελέγχαμε κάπως την μπάλα, αλλά υπήρχαν κάποιες ευκαιρίες που μπορούσαν να τις πληρώσουμε πολύ πιο ακριβά. Είναι ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του, δηλαδή τον ευχαρίστησε αυτό που είδε στον αγωνιστικό χώρο, ήταν αυτό που δούλεψε. Bent u tevreden met het beeld van uw ploeg vandaag? Nee. Ik ben hartstikke blij met de overwinning, want dat is het allerbelangrijkste. Maar de manier waarop we gevoetbald hebben was niet goed genoeg. Όχι, με την εικόνα του παιχνιδιού δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευτυχισμένος, απλά είμαι ευτυχισμένος με το αποτέλεσμα που κερδίσαμε. Σημαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Δεν κερδίζει πάντα καλύτερη ομάδα. Σήμερα εμείς ήμασταν αυτοί που ήταν καλύτεροι.
Αν κάποιος έπρεπε να κερδίζει, πιστεύω ότι η ομάδα μου έπρεπε να κερδίζει. Με ευκαιρίες που είχαμε, 4 κλασικές ευκαιρίες. Αντίπαλος μας, δεν μπορώ να πω ότι έκανε κάποια ευκαιρία εκτός αυτή στο πρώτο ημίχρονο που ήταν μετά από το παιχνίδι με χέρι στην περιοχή. Άρα ουσιαστικά χωρίς ευκαιρία μας κερδίζανε. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα μας αφήνει πίκρα, αλλά πρέπει να συνεχίζουμε, πρέπει να σηκώσουμε τα κεφάλια μας και να προχωρήσουμε. Περιμένουμε τον επόμενο αντίπαλο και έχουμε άλλες σχεδόν 2 εβδομάδες. Γενικά έθριος και καλός καιρός θα επικρατεί αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Σταδιακά όμως τα επιρροτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά κυρίως τμήματα. Όσον αφορά τώρα τη Βόρεια Ελλάδα, αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις θερμές ώρες ημέρας θα αυξηθούν με πιθανότητα εκδήλωσης πρόσκαιρων όμβρων ή καταιγίδας κυρίως στα ανατολικά ορεινά. Στις Σέρρες τώρα η θερμοκρασία θα είναι σε καλά επίπεδα με τον ήλιο να επικρατεί σε όλο τον ομό Σερρών. Ειδικότερα ο υδράργυρος θα κοιμαθεί από 25 έως 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 26 έως 33, στην Καβάλα από 24 έως 30, στην πόλη της Δράμας από 24 έως 33, στην Ξάνθη από 23 έως 33, στην Κομωτινή από 26 έως 34 βαθμούς, στην Αλεξανδρούπολη από 26 έως 33, ενώ στην Οριστιάδα από 27 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Στούντιο Εθνικής Αντίστασης 13. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, με την πρόγνωση του καιρού, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Ευχές από τη δημοσιογραφική ομάδα και τους τεχνικούς μας για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.